Πού είσαστε, κύριε Λέκα, αν επιτρέπετε. Κοίταξε, είμαι στη Λάρισα, στη γέφυρα του Ποινιού, σε μία από τις γέφυρες του Ποινιού. Ναι. Το νερό έχει φτάσει στο ανώτατο. Περιφερειακά της Λάρισας έχουν πλημμυρίσει ανοιχτοί χώροι, αγροτικές εκτάσεις, αλλά και βιομηχανικές εκτάσεις. Σύμφωνα με τα δεδομένα. Κύριε Λέκα, επειδή κάνει διακοπές, σας παρακαλώ μην μετακινήσετε αν γίνεται, για να σας έχουμε, σας βρήκαμε δύσκολα που σας βρήκαμε, τουλάχιστον να είναι καλή επικοινωνία. Ναι, με ακούτε τώρα. Ναι, πολύ καλά. Σε τι ύψος έχει φτάσει ο Ποινιός? Κοιτάξτε, έχει φτάσει στο όριο των γεφυρών. Δεν έχω ακριβές υψόμετρο. Μάλιστα. Αλλά θεωρώ ότι η πόλη της Λάρισας δεν θα κοιτάξει, γιατί έχει μάλλον σταθεροποιηθεί η όλη κατάσταση. Καλό αυτό. Βεβαίως οι ζημιές οι οποίες έχουν γίνει περιφερειακά της Λάρισας και κατά μήκος του ποταμού, του Ποινιού ποταμού, είναι εξαιρετικά μεγάλες. Κύριε Λέκα, τα χωριά που βλέπουμε να έχουν πλημμυρίσει μπορούν να ξαναγίνουν? Υπάρχει επόμενη μέρα για αυτά τα χωριά? Κοιτάξτε, και τα χωριά αλλά και κυρίως, εν πάση περιπτώσει, οι αγροτικές εκτάσεις είναι περιοχές οι οποίες θα αργήσουν να ανακάμψουν. Έχω πει ότι δεν είναι μόνο η αγροτική παραγωγή η οποία καταστράφηκε όλος καιρός, δηλαδή το 22-23% της αγροτικής παραγωγής της χώρας, είναι ότι οι αποθέσεις αργύλων και λάσπης πάνω στα γόνιμα εδάφη, πάχους τουλάχιστον μισού μέτρου, αυτές οι αποθέσεις είναι αποθέσεις που δεν μπορούν να φιλοξενήσουν καλλιέργειες, δεδομένου ότι δεν έχουν οργανικά στοιχεία, δεν είναι το έδαφος το κανονικό, το καλλιεργήσιμο. Συνεπώς η παραγωγή σε αυτές τις περιπτώσεις θα αργήσει πάρα πολύ να επανέλθει, μεγάλο χρονικό διάστημα. Όπως μας λέγανε και αγρότες εχθές, μετά τον Ιαννό, εκεί στα Φάρσαλα και στο Θεσσαλικό Κάμπο, κάνανε 2-3 χρόνια να στρώσουν λίγο τα χωράφια. Και πάνω που τα στρώσανε τα χωράφια μετά τον Ιαννό, ήρθε τώρα μια τριπλάσια ζημιά να χτυπήσει πάλι τα χωράφια τους. Να σταθούμε λίγο, κύριε Λέκα, με συγχωρείτε, να σταθούμε λίγο. Η Λάρισα στον Ποινιό, η Λάρισα υπάρχει ενδεχόμενο σήμερα να σωθεί ή περιμένετε να ανεβεί η στάθμη μες στην πόλη? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι θα παραμείνει εκεί που είναι. Θέλω να πιστεύω ότι θα παραμείνει εκεί που είναι, γιατί το πρώτο πλημμυρικό ρεύμα έχει περάσει. Και με βάση κάποιες παρατηρήσεις που κάναμε και προσομοιώσεις, θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, όλα είναι ανοιχτά. Δεν μπορούμε να το πούμε με τα βεβαιότητας. Μάλιστα. Κύριε Λέκα, άρα πόσα χρόνια λέτε ότι θα χρειαστεί να ανακάμψει πάλι ο Θεσσαλικός Κάμπος? Κοιτάξτε, επειδή είμαι από την Καρδίτσα και έχω αρκετούς φίλους οι οποίοι ασχολούνται με τις καλλιέργειες, θεωρούν ότι σε μία πενταετία περίπου μπορεί να αρχίσει πάλι να αποδίδει και να είναι γόνιμα εδάφη. Άρα για 5 χρόνια θα είναι σε πάυση. Επίσης, να σας ρωτήσουμε για κάτι άλλο που ρωτάει ο κόσμος. Με τα αντιπλημμυρικά δεν θα μπορούσαν να γίνουν μετά τον Ιαννό κάποια αντιπλημμυρικά για να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα? Κοιτάξτε, είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Δεν μπορούμε να το ανοίξουμε τώρα. Η αποτίμηση των τεχνικών έργων θα γίνει αμέσως μετά την υποχώρηση των υδάτων. Όχι, αλλά καθυστέρηση υπήρξε. Ναι, αλλά και το φαινόμενο είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι φαινόμενο χιλιετίας. Τα τεχνικά έργα έχουν μια διάρκεια ζωής 100 χρόνων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθει οποιοδήποτε τεχνικό έργο το υπάρχει. Ναι. Μάλιστα, κύριε Λέκα, σας ευχαριστούμε θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ, είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά. Καλημέρα σε όλους.